Λοιπόν, με τα πολιτικά συνεχίζουμε γιατί πιέζονται, πιέζονται οι πάντε. Και οικονομικά. Γιατί και οικονομικά είναι, δηλαδή, είναι και τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για όλου μα. Ο κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, εδώ. Γεια σα, κύριε Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο, ο κύριο Κώστα Μπάρκα, βουλευτή τη Ρίζα. Γεια σα, κύριε Μπάρκα. Καλημέρα και σα. Να είστε καλά. Ο κύριο Ανδρέα Πυρόπουλο, μέλο του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Πασομέρα. Κίνημα αλλαγή. Τέλο πάντων, να το λέμε μετά. το καινούριο για να είμαστε. Έχουμε το νέο όνομα πλέον. το νέο σύμβολο. Λοιπόν, νέο όνομα έχετε, νέο σύμβολο έχετε. Ε, έχουμε και νέε τιμές στις βενζίνες, κύριε Μαρκόπουλε, οι οποίες καθημερινά, δη, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Κανένα μέσα, νομίζω. Λοιπόν, το μονοπάτι έχει ήδη προδιαγραφεί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ανακοίνωση γενναίων μέτρων, μέτρων τα οποία... Έρχονται σε μεγάλο βαθμό να απαλύνουν το κόστο από την ενέργεια. Μέτρων τα οποία λίγο πολύ όλοι τα ζητούσαν, και ξαφνικά βλέπω ότι όλοι τα πετροβολούν. Ναι, ναι. Αν δούμε την πολιτική αντιπαράθεση τη προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 15 μέρε, όλοι έλεγαν για τη ρήτρα αναπροσαρμογή, για την ανάγκη παρέμβαση σε χονδρική και λιανική, για την ανάγκη να υπάρξει αναδρομικότητα. Όλα αυτά καλύφθηκαν. Ναι. Υπάρχει ένα δεδομένο πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Προέρχεται από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Υπάρχει ένα πόλεμο και η Ελλάδα δεν το Κύριε είστε εκτό από βουλευτή, είστε και έμπειρο οικονομικό συντάκτη. Πολύ έμπειρο πολλά χρόνια. Mm -hmm. ε, Άνθρωπο τη αγορά, παιδί τη πιάτσα, α το πούμε έτσι, κανονικά. Θεωρείτε ότι φτάνουν. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή ήσασταν ενεργό στη δημοσιογραφία, <coughs> τι θα γράφατε. Όπως ήμουν καθαρός αυτό το οποίο είπα. Είναι μια γενναία προσπάθεια, η οποία πατάει και στα συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας. Παρά τα αυτά, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και νομίζω ότι δεν αναδείχθηκε από εσάς, είναι αυγόγονικο, Μάλιστα, τη, ναι, ναι. όπως είναι και ο κύριος Μπάρκετ, του δημοσιογράφους. Είμαστε σε έναν πόλεμο. Ναι. Και η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν πόλεμο όπω βρίσκεται η Ευρώπη σε έναν πόλεμο. Είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να την γνωρίζει ο πολίτη. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι συνέπειε τη κρίση σε όλη ναι. την Ευρώπη από αυτή την κατάσταση. Κύριε Μαρκόπουλε. Γιατί, ξέρετε, γιατί, γιατί μα... τα μέτρα λοιπόν αυτά δεν υπάρχουν. λύσει. Νωρίτερα. Γιατί έλεγε η αξιωματική αντιπολίτευση να πάρετε μέτρα νωρίτερα. Του λέγατε λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ξαφνικά βρέθηκαν τα λεφτά. Φύγει ο κύριο Μπάρκερ, φαντάζομαι θα μα τα πει μετά ότι τώρα πού τα βρήκατε τα λεφτά. Κοιτάξτε, δείτε. Λευτόδεντρα, εξακολουθούμε και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Για να γίνει αυτή η πολιτική, έπρεπε να δούμε κάποια συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα, mm -hmm. να μετρηθούμε. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει μέσα στι 15-20 μέρε που επέμεναν κάποιοι. Και θα πω και κάτι άλλο και προκαλώ και του καλού συναδέλφου. Προτείνει το Κινάλ, για παράδειγμα, κάποιε παρεμβάσει σε επίπεδα πλαφών κτλ. Δεν έχω ακούσει δεν από, έναν, από έναν συνάδελφο, από έναν, πόσο το κοστολογούν. Πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ μια σειρά μέτρων, δεν ακούσαμε κοστολόγηση. Και θα πω και κάτι για να μην μακρυγορήσω. Ναι, και να πάμε και στον κύριο Μπάλκα. Επειδή η ιστορία, είστε Επειδή εσείς, ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, όποιοι πάνε <coughs> να στήσουν <coughs> αγανακτισμένους <coughs> Με πρώην πολιτευτέ του, καλό είναι να προσέξουν. Ο λαό δεν τσιμπάει Ο λαό ξέρει. Αναφέραστε τι... στο περιστατικό στην, στην Κρήτη. Βεβαίω. Και, και το καταγγέλνουμε. Και με... συγγνώμη, στο περιστατικό στην Κρήτη, όπου και ο το... άνθρωπο ο οποίο έκανε τον αγανακτισμένο επιχειρηματία ήταν. Ήταν ε... υποψήφιο με, με το, το ΣΥΡΙΖΑ στο παλιό φάλαιο. Αυτά εμεί θα πρέπει να τα πούμε. Ναι. Μαγικέ mm -hmm. συνταγέ δεν υπάρχουν. Ελλάδα, και αν πιστεύει κάποιο ότι η Ελλάδα με ένα νόμο και ένα άρθρο θα λύσει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία. Πλανάτε, πλανάτε κύριε Μπάρκα. Το πρόβλημα θα λυθεί με μια διαδικασία, με εκλογέ. Θεωρώ ότι είναι σε αποδρομή η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνουν την ένταση που βιώνουν. Με εκλογέ. Με εκλογέ, βέβαια. Δηλαδή, αν, γίνουν εκλογέ. Αν εκλογές, εκλογές, θα την άλλη Κυριακή. Ε, αν γίνουν εκλογέ. πρόβλημα. Αν γίνουν εκλογέ και αναδειχθεί μια άλλη κυβέρνηση και δεν είναι αυτή του Κυριακού Μητσοτάκη, θα εξηγήσω για ποιου λόγου. Θεωρώ ότι ο κόσμο προφανώ και θα δει μια λύση. Γιατί το λέω αυτό. Μάλιστα. Πρώτον, ο κ. Μητσοτάκη δεν έχει κάνει τίποτα για να μπορέσει να, να, να μειώσει τα, κέρδη, τα υπερκέρδη, τα ορονακατέβα κέρδη των εταιριών. Δεν έχουν κάνει απολύτω τίποτα. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια. Εγώ το δίνω στον κ. Τα οποία πάντω δεν είναι και στο ύψο που υποστήριζε ο κύριος Τσίπρας. Θα το δεν δούμε αυτό. Δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα όμω. Ένα-δύο. Yeah. Θα θυμίσω ότι πρέπει να μπει όπω οι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει πλαφόν στα κέρδη των εταιριών. Πέντε-έξι. 10% υπερκέρδη. 10% υπερκέρδη mm -hmm. Όχι όμω αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Ε, γιατί τα, τα ελληνικά νοικοκυριά το ξέρουν οι πολιτευτέ, τα, τα στελέχη τη Δημοκρατία το γνωρίζουν. Ο κόσμο αυτή τη στιγμή καταραίει, η κοινωνία καταραίει, mm -hmm. η, 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 η επιχείρηση καταραίει, τα νοικοκυριά καταραίει Δεν μπορούν να πληρώσουν. Η ακρίβεια είναι εδώ παρούσα και η κυβέρνηση είναι απούσα από όλη την διαχείριση. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία του πληθωρισμού δυστυχώ επι, επιδεινώνουν την μια Πολύ άσχημη κατάσταση και η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτω τίποτα. Εκλογέ λοιπόν. Εκλόγες. Και θέλω να πω... Κοστολόγηση για, για να γίνουν οι εκλογέ. Αυτό θα ήθελα να πω. Ναι. Ο κ. Μαρκόπουλο δεν ακούει τη συνέχεια των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτό είναι πρόβλημα. Καλό λοιπόν να είναι να ακούει ο ΣΥΡΙΖΑ όσε προτάσει κατέθεσε ναι. για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο. Για την ρήτρα αναπροσαρμογή. Τι κατέθεσε κοστολογημένε απολύτω και μάλιστα έχουμε πει στην κυβέρνηση, έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση να κάνει δεκτέ τι τροπολογίε του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίε βοηθούν τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει στη χώρα μα για να μπορέσουν αυτέ να βγουν από κύριο... την μένεγκη των προβλημάτων τη Αγγλία. Ο κύριο Πυρόπουλο, κύριε Πυρόπουλο, εσεί τα έχετε κοστολογήσει αυτά που λέτε στο Πασόκ. Επειδή άκουσα και τον κύριο Μαρκόπουλο πριν να μα λέει ότι προτείνουμε μέτρα χωρί κοστολόγηση. Από την αρχή του χρόνου μιλήσαμε ξεκάθαρα πρώτον. Όσον αφορά την, τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, ναι. ο κύριος Μιζωτάκη το κατάλαβε τέσσερι μήνε μετά και ακόμα περιμένουμε να ακούσουμε ποια είναι αυτά τα υπερκέρδη. Στην Ευρώπη υπολογίζονται στα 200 δι. Αναλογικά και Συγγνώμη, για να το κάνουμε καθαρό. Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, μισό λεπτό, παρακαλώ. Για το 22 είναι περίπου 3 ο... Δυσ, ο... Περιμένουμε τι ανακοινώσει. Περίπου... Δεύτερο σημείο. Όχι, okay, όχι, μισό λεπτό. Μιλήσαμε... Μισό λεπτό, κυρίε και κύριοι. Μισό λεπτό. Ε, υποστηρί... ε, ο κύριο Τσίπρα έλεγε ότι είναι 1,4. Εσεί λέτε ότι είναι 30 Να κάνει μάνα που λέμε. Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε, Να κάνει η μάνα. Το... Ο... Λεπτό, ο... Μαρκό, χαρκιά, να το αποφασίσουμε. Εγώ μιλάω σε ένα πλαίσιο πανευρωπαϊκό πόσο εκτιμούν και πόσο αναλογικά εκτιμούν πώς ότι. Πόσο είναι στην Ελλάδα. μπορεί για. να είναι στην κύριε Ελλάδα. Πόσο είναι στην για Ελλάδα. 2020, για να κάνουμε κουμάντο να δούμε. Εκτιμούν, κύριε Μαρκόπουλο, σα το απαντώ. Ότι μπορεί να είναι. είναι για το 2022 περίπου 3 δι. Περιμένουμε όμω ανακοινώσει από τι αρμόδιε αρχέ. Εσεί δεν λέει 1,5 δι. Ποιο έχει τελικά. Ποιο λέει ψέματα, ποιο λέει αλήθεια. Εμεί δεν προτρέχουμε. Δεύτερο σημείο. Μιλήσαμε καθαρά για πλαφόν στη λιανική τιμή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί αύριο το πρωί. Και κύριε Μαρκόπουλε, το έχουμε κοστολογήσει. Το, για το κράτος είναι περίπου 1,5 δις που θα κοστίσει και φυσικά περίπου το ίδιο ποσό θα κοστίσει για τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Δεν μπορούμε να, πληρώνει μόνο, να πληρώνουν μόνο οι πολίτες και το κράτος εν μέρη ναι. και αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή τη διαδικασία ναι. να μην τους κοστίζει τίποτα. Επιπλέον αυτό σε ένα από τα μέτρα τα, τα φορά, οποία ήδη ανακοινώθηκαν και την κ. Κ. ακριβία Σπιρόπουλε. και την καταπολέμηση της ενέργειας. Και πρέπει όλοι σε αυτόν τον πόλεμο να συνεισφέρουν. Εμείς το λέμε από την αρχή του χρόνου, η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν το ακούει, έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες, οι Λογαριασμοί που πολλαπλασιάζονται στου πολίτε και φυσικά προτείναμε δόσει, 240 δόσει και για τι επιχειρήσει αλλά και για του πολίτε, ώστε να δοθεί μια τεράστια ανάσα. Βάζεται. Να μπορούν να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί, οι τεράστιοι, μακροπρόθεσμα και να μπορεί να στηριχθεί. Για να, να απαντήσει ο κύριε Μαρκόπουλο, απαντήστε, γιατί μετά έχω και ένα πολιτικό ερώτημα για του δύο, τους, τον κύριο Μπάρκα και τον κύριο Σπυρόπουλο. Ε, ζούμε τους την τέταρτη. Του δύο επιρώτε, σωστό. Να πούμε και κάτι για ένα Πυραιώτη. Παρακαλώ, Καλώς. κύριε Πυραιώτη. Λοιπόν, λοιπόν νομίζει κανένα πολίτη τώρα που μα παρακολουθεί ότι οι εκλογέ κάτω από συνθήκε τέλεια καταιγίδα με τόσο έντονα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, προβλήματα γεωνομικά ακόμα προβλήματα, είναι μία λύση. Δέστε, ο οποιαδήποτε, δέστε οποιαδήποτε μέτρηση κοινή γνώμη και θα δείτε αν ο λαό θέλει πραγματικά ή όχι εκλογέ αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, και, και δέστε πόσο σωστά και σοφά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Βλέπουμε μια ανυφαλιότητα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 2013. 23. Θεσμική 23. αντιμετώπιση. 23. Σοβαρή αντιμετώπιση. Το 23. 2023. Δεύτερον. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε και μα μιλάει και θυμά... θυμίζω τη δήλωση Μέστε. του κυρίου Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσε για απορρόφηση των κραδασμών στην ενέργεια έω και 50%. Αυτά τα μέτρα τα οποία φέραμε εμεί φτάνουν έω και το 80%. Να λέμε επιτέλου την αλήθεια. Λοιπόν, και επειδή δεν έχουμε ό, και πάρα τρόπο, πολύ χρόνο, κύριε Μπάρκα, έχετε διαδικασίε στο ΣΥΡΙΖΑ το προσεχέ Σαββατοκυριακό. Μάλιστα. ε, ε... Από τα μέλη του κόμματο. Και, και πρόεδρο. Να ρωτήσω κάτι, ποιο είναι ο ικανοποιητικό αριθμό. Και το πρόκειο. λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν πάει ένα εκατομμύριο στι κάλπε, θα, θα είναι ένα πολιτικό μήνυμα σε κάθε περίπτωση. Οι οποίοι θα είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι γι' αυτό λέμε Μισό... τώρα τον αριθμό. Να μπορεί να γίνουν μέχρι την Παρασκευή όμω. Μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Άρα όποιο θέλει ουσιαστικά ψηφίζει. Να γίνει να εγγραφεί όμω. Ναι. Να Αλλά δώσει ώστε... στοιχεία εγγραφή. Όποιο θέλει να στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει στοιχεία εγγραφή. Και, 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 να εγγραφεί μέλο του κόμματο. Και να κόμμα εγγραφεί του, του κόμματο. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. Αν πάει ένα εκατομμύριο στι κάλπε, προφανώ είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Mm. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, κύριε Μαρκόπουλε, σε αυτό. Φαντάζομαι. Ε, αν πάνε λιγότεροι από αυτοί που πήγαν στο κίνημα Είναι ένα μήνυμα από την ανάποδη ή όχι. Θα σα πω, νομίζω πω όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει εκλογέ με τα μέλη του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε. The cat sat on the Το οργανωτικό του κομμάτι, δηλαδή έφτασε στο διπλασιασμό των μελών του σε σχέση με το 2015, τώρα όπως είμαστε τώρα. Και θεωρώ ότι και, της, και την Κυριακή, κυρίως στην κάλπη του Προέδρου, γιατί για την κάλπη της Κεντρικής Επιτροπής οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί. Από τις, ε, για, την, για, την για την κάλπη ε, του για την Προέδρου, εκδογή. τώρα μιλάμε. Για τη στήριξη θεωρώ, του θε, θε, Θεωρώ ότι ο κόσμος και εκεί θα, στήσει, θα, θα δείξει την στήριξή του στο πρόσωπο του Άλεξ Τσίπρα. Δεν υπάρχει δεν σύγκριση. Δεν όμως, υπάρχει ναι. σύγκριση, όχι, γιατί είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Δηλαδή, αλλιώ είναι η εκλογική. Διαδικασία του Πασόκ Κινάλ τώρα που αποφάσισαν οι άνθρωποι, του κινήματο αλλαγή, για να το λέω ολόκληρο, αποφάσισαν οι άνθρωποι μέσα από μια διαδικασία πώ θα γίνουν. Ψηφίζανε όποιο ήθελε και όσοι θέλανε mm -hmm. και αλλιώ είναι η διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ Δεν συγκρίνονται αυτά. Άρα, ε, κύριε Σπυρόπουλο, εσεί τι λέτε, Επειδή υπήρξε ένα γεγονό, η αλήθεια είναι τώρα, yeah. πήγαν. Δεν θέλω να κρύβομαι. Ναι. Γεγονό υπήρξε. Το, το, το Κινάλ έκανε μια εκλογική διαδικασία. Υπάρχει ω πολιτικό γεγονό. Όπω και η Νέα Δημοκρατία έκανε εκλογέ πριν δύο εβδομάδε για, ε, για το συνέδριο. Ε, Εσεί πιστεύετε ότι Αλλά στην, συγκρίση, στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε λιγότερο ή περισσότεροι από ό,τι ήρθαν στο κίνημα αλλαγή για την αλλαγή του ονόματο. Θέλω να ενημερώσω αρχικά τον κύριο Μπάρκα ότι, ότι στη διαδικασία τη Κυριακή όσοι προσήλθαν έγιναν μέλη του ΠΑΣΟΚ, του κίνηματο Αλλαγή, και ψήφισαν σε αυτή τη διαδικασία όπω προβλέπετε από το καταστατικό, γιατί είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Σπυρόπουλε, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα Αλλαγή, έχει 179.000 μέλη. Έχει και παραπάνω μέλη, τα οποία είχαν εγγραφεί και, το... και από τη διαδικασία ναι, εκλογής εκλογή Αλλά έχει αρχηγού. τουλάχιστον 179.000 μέλη. Πάνω από 200.000 μέλη. Είναι μια, ήταν, ήταν μια πολύ σημαντική διαδικασία, πάρα πολύ μαζική. Yeah. Και αν κρίνετε ότι στη Νέα Δημοκρατία σε μια αντίστοιχη διαδικασία ψήφισαν, νομίζω, 135.000 oh, so. και στο ΣΥΡΙΖΑ περίπου 40, καταλαβαίνετε το μέγεθο τη επιτυχία. Μα δίνει μια τεράστια δύναμη, μια τεράστια ευθύνη προ του πολίτε, τα μέλη και του φίλου τη παράταξη να προχωρήσουμε Καλημένες. μπροστά. Είναι κάτι σημαντικό. Αποφασίσαμε δημοκρατικά και αυτό θέλουμε να κάνουμε, θα κάνουμε. αν τεθεί θέμα συνεργασία. Να επανασυνδέσουμε το Πασόκ με την κοινωνία και του κλίματο. Αν συνεργασία πάλι δημοψήφισμα, θα κάνετε. Θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα μέσα από ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα Μάλιστα. να ρωτάμε τα μέλη και του φίλου τη παράταξη για σημαντικέ αποφάσει. Ναι, όχι, τους δεν ξέρω δεν πατάτε. Καλημέρα και δεν στοιχεία. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καλή Καλύπτερα.